χαρά να είμαστε εδώ πέμπτου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να τονίσω ότι όταν είχαμε το νομοσχέδιο ενώπιον μας ακριβώς πριν ένα χρόνο, η Ολομέλεια σχεδόν ομόφωνα ψήφισε την τροπολογία η οποία έκανε την εφαρμογή τις 22 του Δεκέμβρη του 2018, δηλαδή ένα χρόνο αντί τρία χρόνια που ζητούσε η κυβέρνηση. Να τονίσω ότι τούτη η νομοθεσία για την πρόσβαση του κόσμου στα κείμενα και στα αρχεία του κράτους σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και δεκάδες χρόνια. Και μάλιστα ορισμένες χώρες τα δημοσιεύουν και πάνω στο διαδίκτυο και έχουν και χώρους που μπαίνει και εξετάζει τα, έχουν ολόκληρες διαδικασίες για την πρόσβαση του κοινού. Εμείς με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε την κυβέρνηση μπλοκάρουμε και νούμερο ένα που μπλοκάρουμε τον κόσμο είναι η νούμερο ένα οι δημοσιογράφοι που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση πάνω στις πληροφορίες για να γράφουν σωστά τα άρθρα και βασίζονται πάνω στα ξομπολιά και το τι να πει ο ένας και ο άλλος. Και ερχόμαστε τώρα και ξαναζητούμε παράταση για να μην εφαρμόσουμε τον νόμο. Και διαρωτάται κάποιος, ένε προλάβαν να καταστρέψουν τα κείμενα, ένε προλάβαν να οργανωθούν. Γιατί όταν είχαμε για παράδειγμα τον νόμο για την πρόσβαση του στις πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, που είναι ο νόμος 119 του 2005, ψήφισε τον Ιβουλή και την άλλη ημέρα μπήκε σε εφαρμογή και δεν είχαμε πρόβλημα με πρόσβαση στις πληροφορίες. Τα αρχεία του κράτους είναι πολλά καλά οργανωμένα. Υπάρχει κατάλογος, μπαίνεις μέσα, ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί να καθυστερήσουμε πάλι ένα χρόνο, δεν έκαναμε τίποτα. Και ξαναζητούν ξανά επέκταση. Και εμείς βάλουμε με τροπολογία μας, διούμε τους ακόμα ένα χρόνο με την τροπολογία μας. Ευχαριστώ.